Η Ιαπωνία αποφάσισε να χαλαρώσει τι κυρώσει εναντίον τη Βόρεια Κορέα, αφού η Πιον Γιάνγκ αποφάσισε να ξαναανίξει τον φάκελο των απαχθέντων πριν από δεκαετίες Ιαπώνων. Το Μάιο η Βόρεια Κορέα συμφώνησε να επανεξετάσει την υπόθεση των Ιαπώνων πολιτών που είχε απαγάγει τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιαπωνίας-Βόρειας Κορέας αποφασίσαμε ότι πλέον έχει τεθεί ένα πρωτοφανέ πλαίσιο. Οι αρμόδιες αρχές της Βόρειας Κορέας θα ηγηθούν των ερευνών για τους Ιάπωνες πολίτες που απήκτησαν. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να προχωρήσω σε μερική άρση των κυρώσεων. Όμως αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Η Ιαπωνία δέχθηκε να άρει ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτρέψει την άφηξη πλοίων της Βόρειας Κορέας για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Οι κυρώσεις που θα έρθουν ωστόσο είναι διαφορετικές από αυτές που έχει επιβάλει η Ιαπωνία και άλλα μέλη των Ηνωμένων Εθνών μετά την πρώτη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας το 2006.